κυβέρνηση να χαρακτηρίζει να αρκέμπορο έναν επιχειρηματία. Κοιτάξτε, τώρα ζητάτε να τοποθετηθώ σε ένα θέμα το οποίο είναι για μένα λίγο ιδιάζω για τον ρόλο που έχω και τη σχέση μου με τον Πειραιά. Δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο από αυτά, από τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Ο κύριος Μαρινάκης πάντως χθες δήλωσε ότι έχει συναντηθεί πολλές φορές με τον κύριο Τσίπρα. Νομίζω χρειάζεται και ότι έχει βοηθήσει λίγο... Καταλλαγή. Καταλλαγή που λέει η Εκκλησία. Εσείς τον βλέπετε τον κύριο Μαρινάκη? Εσείς οφείλετε να τον βλέπετε. Δεν το λέω τώρα με έννοια πονηρή, καταλαβαίνετε. Αλλά λόγω της αρμοδιότητας. Δεν μου ζήτησε ποτέ ο κύριος Μαρινάκης να με δει. Μάλιστα. Αντιθέτως με τον Πρωθυπουργό που τον έβλεπε δεν συχνά, ξέρω, όπως είπε. Δεν το ξέρω. Έτσι λέει ο ίδιος. Εντάξει. Αλλά εγώ, εμένα δεν μου ζήτησε ποτέ. Βλέπω όμως, κύριε Υπουργέ. Δεν μπορεί να πει ότι του αρνήθηκα να τον δω. Εγώ. Όποιος δεν νομίζω ότι υπάρχει επιχειρηματίας και εφοπλιστής, κύριε Οικονόμου, που μου ζήτησε να με δει και δεν τον έχω δει. Εντάξει, όπως οφείλεται βέβαια από το ρόλο. Βεβαίως, το ίδιο, δεν κάνω χάρη σε κανέναν, για όνομα. Όχι, αλλά αυτός ο πόλεμος τώρα της κυβέρνησης με ένα τμήμα του επιχειρηματικού κόσμου. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να δώσουμε συνέχεια σε αυτό το ζήτημα. Αυτά που είπα αρκούν. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε τώρα και σε ένα ακόμη ερώτημα, γιατί βλέπουμε πολλές διαφωνίες μέσα στη συγκυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, δημόσιοι καυγάδες και ούτω καθεξής. Μήπως τώρα, οδεύοντας και προς τον Αύγουστο, πρέπει να αρχίσετε να συζητάτε και το τέλος αυτού του πολιτικού γάμου ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ? Σύμφωνο συμβίωσης, λέει. Δεν είναι. Ναι, ετερόφιλο, γάμου, βέβαια, αλλά σύμφωνο συμβίωσης. Έτσι λένε οι άλλοι. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς. Γιατί σας ενοχλεί τόσο πολύ αυτή η σχέση? 3 χρόνια αυτή η σχέση πραγματικά. Παρήγαγε έργο και έδωσε πολιτική σταθερότητα. Είναι καθοριστικό, είναι εκ των ουκ άνευ. Είναι δηλαδή αναγκαία συνθήκη για να μπορεί να περπατήσει μια χώρα. Και νομίζω ότι οφείλει να του αναγνωρίσει του πάνω του καμένου ο οποιοσδήποτε ότι είχε συνέπεια. Αυτή η σχέση είχε και δυσκολίες, δεν ήταν απλή η σχέση. Έχει και πολιτικό μέλλον αυτή η σχέση, αλλά όμως. Αλλά εγώ τιμώ το ότι ο Πάνος Καμένος από την πρώτη στιγμή και στα πιο δύσκολα είπε «Μαζί είμαστε, μαζί μπήκαμε στην κυβέρνηση, μαζί θα πέσουμε». Εσείς δηλαδή, κύριε Υπουργέ, αυτό ονειρευόσασταν ως Πασόκ να συγκυβερνήσετε, γιατί εσείς είστε Πασόκ, καθαρό. Ακούστε, συγκυβερνήσετε με τη δεξιά. Όχι, ακούστε. Δεν νομίζω ότι την πολιτική που θέλει να ασκήσει η κυβέρνηση την επηρεάζει και την εμποδίζει ο Πάνος Καμένος. Από εκεί και πέρα, κι εγώ καταλαβαίνω ότι κάποια στιγμή τα πράγματα πρέπει να μπουν σε μια άλλη βάση. Δηλαδή. Δηλαδή, τι βάση? Για μένα, ο χώρος, το κομμάτι, έτσι, γιατί κεντροαριστερά είμαι κι εγώ. Δεν είναι μόνο αυτοί που θέλουν να έχουν τον τίτλο, κι εγώ και στο χώρο της κεντροαριστεράς ανήκω. Όχι της κεντροαριστεράς, απλώς στο χώρο του Πασόκ. Ναι, βεβαίως. Εγώ ήμουν, κύριε Οικονόμου, σας το έχω ξαναπεί, εγώ είμαι αντιδεξιός. Μάλιστα. Γεννήθηκα σε ένα χώρο που η φιλοσοφία του ήταν αντιδεξιά, αντινεοφιλελεύθερη. Μάλιστα. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, αυτός ο χώρος, εκείνο που νομίζω έχει να κάνει, πρέπει να ξεκαθαρίσει. Δεν μπορεί να κοιτάει και λίγο δεξιά και λίγο αριστερά. Για το κίνημα αλλαγής, λέτε. Ναι, για το κίνημα αλλαγής. Πιστεύω, λοιπόν, ότι εάν κατατεθεί μια προγραμματική σύγκληση και πάνω σε αυτήν κληθεί και ο ΣΥΡΙΖΑ να συζητήσει, μετεκλογικά νομίζω θα δημιουργηθούν οι όροι για μια τέτοια... Είστε σε μια συζήτηση? Ορίστε. Με κάποια στελέχη? Υπάρχουν συζητήσεις που εξελίσσονται? Είμαστε άνθρωποι, είμαστε παλιοί σύντροφοι με πολλούς, εξακολουθούμε να έχουμε επικοινωνία φιλική. Από εκεί και πέρα, φυσικό δεν είναι. Γιατί εγώ και μαζί σας συζητάω τέτοια θέματα. Και... Αλλά δεν θα συμμαχίσετε με τον Οικονόμου, λέμε με το κίνημα αλλαγής της συζήτησης γίνεται. Δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αποκρύψουμε. Συζητάμε με πολλούς ανθρώπους. Επομένως λέτε ότι η συγκυβέρνηση παρούσα με την παρούσα μορφή τελειώνει την ημέρα των εκλογών? Νομίζω ότι αυτή είναι η συμφωνία. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα, από την επόμενη μέρα των εκλογών, όπου και πάλι ο Τσίπρας θα είναι, θυμηθείτε αυτό που σας λέω. Αυτό. Και σας το λέω με τη γεύση που έχω από το χώρο που λειτουργώ ως υπουργός. Θα κερδίσει, λέτε. Βλέπω τι άποψη υπάρχει. Το χώρο της οικονομίας, λέτε, ευρύτερα. Το χώρο της οικονομίας. Συζητάτε. Λοιπόν, μια κυβέρνηση χάνει όταν χάσει τον έλεγχο της οικονομίας. Μια κυβέρνηση που οδηγεί τη χώρα
σε τόσο σημαντικά βήματα και σε τόσο σημαντικές ιστορικές στιγμές, δεν χάνει τις εκλογές. Θα ξανακερδίσει τη δεύτερη τετραετία, λέτε ο Τσίπρας. Βέβαια, θα εμπιστευτεί. Κοιτάξτε, συνήθως ο ελληνικός λαός σπάνια δεν δίνει δεύτερη ευκαιρία σε έναν ηγέτη. Και νομίζω ότι. Σας έχει δώσει δεύτερη. Στο καθαρό. Δύο εκλογές κερδίσατε. Και ένα δημοψήφισμα τρία. Πόσα θέλετε. Λοιπόν, στο καθαρό βλέμμα του Αλέξη Τσίπρα θα δώσει εμπιστοσύνη. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είμαστε καλή συνέχεια, κύριε Υπουργέ. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλή συνέχεια. Και τώρα, εμείς πάμε να ανακυκλώσουμε, κύριε Οικονόμου, γιατί έχουμε μια πολύ σημαντική δράση ανακύκλωση την Παρασκευή που μας έρχεται στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, στο χώρο του Φεστιβάλ Ανακοίνωση του Δήμου. Ανακυκλώστε στου μπλε κάνδου, κάντε το τρόπο ζωή. Προσκάει λοιπόν σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίηση Ανακύκλωση, την υποστήριξη Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδα, συνεχίζουν αυτή την πολύ σημαντική εκστρατεία ενημέρωση. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, να σας καλημερίσουμε. Βεβαίως. Αύριο το πρωί, τι είναι αύριο, Πέμπτη. Κάτσε να ακούσουμε λίγο. Για μισό λεπτό να δούμε τι επιλογή έκανε ο σκηνοθέτης. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Καμαρούλα, μια ο άνθρωπος, εντάξει, παιδιά, τώρα τι να κάνουμε μέσα στη φτώχεια μας. Μέσα στη χρεοκοπία, νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα. Λίγο. Καλημέρα σε όλους, έρχεται ένα μουσικό. Το μεσονύχτη, το γλυκό του